Θέση μάχες πήραν σήμερα οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος του Ηρακλείου, των οποίων το εργασιακό αύριο μαζί με χιλιάδων ακόμα συναδέλφων τους ανά τη χώρα κρέμεται από τη λεπτή κλωστή που κρατά την τύχη της επιχείρησης. Κανένα συνάδελφος να μην απολυθεί. Να μην τολμήσει ο Μαρινόπουλος να οδηγήσει την ανεργία σε 12.000 εργαζόμενους. Καμία καθυστέρηση στην καταβολή ολόκληρου του μισθού και των επιδομάτων. Σε οποιαδήποτε απότομη εξέλιξη, βάζουμε μπροστά τα δικαιώματά μας και τις απαιτήσεις μας. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε κυριολεκτικά ματώσει για το σώσιμο της εταιρείας. Δεν πάει άλλο. Δεν θα δεχτούμε νέες θυσίες. Ειδικά τώρα που κρέμεται από πάνω μας η μεγάλη απειλή της ανεργίας, της απληρωσιάς, της χειροτέρευσης των όρων εργασίας, δεν υποχωρούμε ούτε σπιθαμί από τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε κατάστημα με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης να απαντήσουμε ενωμένοι. Αποφασισμένοι, όπως λένε, να διατηρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και να μην βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας, προχώρησαν το πρωί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αίθριο της Λότζια, ενώ έκαναν και παράσταση διαμαρτυρίας ενώπιον των αιρετών της αυτοδιοίκησης που συνεδρίαζαν στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλους του Δήμου. Μάλιστα, ζήτησαν τη στήριξη της ΠΕΔ στο δίκαιο αγώνα που πραγματοποιούν. Σε περίπτωση πτώχευσης, η κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για να πάρουν προτεραιότητα έναντι των υπολείπων πιστωτών, να μπουν πρώτοι στην κατάταξη. Ζητάμε καταρχήν και την τοπική διοίκηση να τοποθετηθεί επί θέματος, να πάρει θέση. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όριο εργαζομένων. Και σε περίπτωση που η θέση τη τοπική διοίκηση και των Δήμων είναι φιλικά προτική με του εργαζόμενου και σε αυτά που εμεί βάζουμε, το τι θα κάνει για να βοηθήσει. Θέλουμε να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι θα προκύψει από εδώ και πέρα και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έχουμε οικογένειες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε τράπεζες και δεν μπορούν αυτοί να περιμένουν γιατί κανένας δεν θα μας καταλάβει, εάν γίνει το μοιραίο. Κάποιοι συναδέλφοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, είναι αυτή τη στιγμή σε τάση αναμονής, περιμένουν τι θα κάνουμε εμείς οι λίγοι. Δυστυχώς είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε δυνατοί και δεν θα τα παρατήσουν. Στο πλευρό των εργαζομένων στην εταιρεία Μαρινόπουλος βρίσκεται το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που όπως κατήγγειλε διεξάγεται πόλεμος επιχειρηματικών συμφερόντων με θύματα τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και προειδοποίησε με αγώνα διαρκείας. Το Σωματείο μας και όλος ο κλάδος του Ηρακλείου είναι στο πλευρό των εργαζομένων της εταιρείας Μαρινόπουλος και διεκδικούμε άμεσα και από την πολιτεία και από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες τους για να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Κρήτη οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Μαρινόπουλος φτάνουν τους 640, από τους οποίους οι 300 απασχολούνται στις επιχειρήσεις του Ηρακλείου.